Εσύ ζορίστηκες ποτέ οικονομικά? Πάρα πολύ ζορίστηκα. Ενώ αυτό που είπες, να μην έχεις πληρώσει ένα μισθό ή δεν καταρχήν είχες. Στο δεύτερο βιβλίο, το πώς να φτάσει στην κορυφή, ξεκινώ με το πώς σχεδόν χρεοκοπήσαμε. Και αυτό όχι πριν μερικά χρόνια. Αλήθεια. Πήρα κάποια ρίσκα, πήρα κάποιες αποφάσεις να λανσάρουμε πάρα πολλά προϊόντα και να μπει μεγάλη επένδυση σε καινούργια προϊόντα, όταν δεν υπήρχε αρκετό χρήμα για αυτά. Και βρέθηκα σε ένα σημείο να έχουμε πάρα πολύ στόκ, να μην πουλάει και να μην μπορούμε να πληρώσουμε μισθούς, να μην μπορούμε να πληρώσουμε τους συνεργάτες μας. Οπότε μετά πρέπει, κάθε καλός επιχειρηματίας εκεί φαίνεται. Όταν υπάρχουν δυσκολίες, όταν είναι όλα ωραία, είμαστε όλοι, είναι όλα εύκολα. Οπότε εκεί πέρασα πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, δηλαδή δεν μπορούσα να κοιμηθώ για 6 μήνες. Και κάθε μέρα να παίρνω τηλέφωνο, να προσπαθώ να βρίσκω τρόπους να πληρώσουμε με δόσεις. Έπρεπε να χάσουμε αρκετό κόσμο. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν σε εταιρείες. Mm. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μια εταιρεία που πάντα να πάει καλά. Λίγο θα πας καλά, μετά θα πέσεις, μετά θα ξαναπάς καλά. Αυτά ανεβαίνουν και κατεβαίνουν και έτσι είναι η πορεία. Τι είναι αυτό που αξίζει τον κόπο? Είναι όλη αυτή η ιστορία που ζεις? Το αποτέλεσμα. Ναι, φαντάζομαι δεν είναι τα χρήματα. Τελικά. Τα χρήματα δεν ήταν ποτέ και έχω κόσμο που μου λέει ποιο είναι τώρα το πλάνο σου, θα πουλήσεις την εταιρεία στην Estée Lauder και ζήσεις τη μεγάλη ζωή. Και θα μπορούσα να το είχα κάνει, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Η εταιρεία είναι ακόμα οικογενειακή, δεν υπάρχει καμία επένδυση εξωτερική. Μου αρέσει να ξυπνώ το πρωί και να έχω κάτι να κάνω, να καταφέρνω κάτι, να λύνω ένα πρόβλημα. Δηλαδή ακόμα και τις μέρες που είναι χάλια και όλο προβλήματα και όλο πρέπει να ασχοληθώ με κάποιο θέμα που υπάρχει, ακόμα και αυτές τις μέρες λέω εντάξει, θα κοιμηθώ το βράδυ, θα ξυπνήσω αύριο, θα τα δω όλα με καθαρό μυαλό και θα ξαναξεκινήσουμε. Αλλά τελικά, ό,τι και να κάνεις, μπορεί να σου αρέσει και να έχεις πάθος, αλλά δεν θα σου αρέσει κάθε μέρα. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Είναι κάποιες μέρες που θα λες φανταστικά, κάνω την τέλεια δουλειά. Και άλλες μου λένε γιατί το κάνω αυτό. Αυτό είναι normal σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλες τις εταιρείες. Όχι, εγώ θα το έκανα για το χρήμα, πολύ ξεκάθαρα. Δεν έχω καμία καλή τύχη. Όχι, δεν είναι καλή τύχη. Δηλαδή για τα χρήματα θα ξεκινάγα. Αν δεν βγάζω και χρήματα, τι να το κάνω. Ναι. Να.